Έλληνες πολίτες, καλησπέρα. Και άλλη μια φορά, είναι η πέμπτη φορά που η Ελλήνων Συνέλευσης τηρεί το καθήκον εδώ στα Μουδανιά να ενημερώσει όλους τους πολίτες για την πραγματική θέση της Ελλάδας και του Έλληνα τόσο σε εθνικό επίπεδο απέναντι στους κομματικούς μηχανισμούς όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο απέναντι σε ένα χρηματοπιστωτικό σύστημα το οποίο κινεί κυβερνήσεις, κινεί ευρωπαϊκές επιτροπές, κινεί τη ζωή μας την ίδια. Ονομάζομαι Στέργιος Τζίντζιος. Η βασική μου ιδιότητα που είναι κοινή με όλων μας είναι αυτή του Έλληνα πολίτη. Ως πολίτης ο πλήτης λοιπόν, οφείλει ο καθένας από εμάς να προστατεύει την πολιτεία. Γιατί το διακύβευμα για αύριο, για τα παιδιά αυτά που παίζουν τώρα, που εμείς τα φέραμε και τα ενσαρκώσαμε, το διακύβευμα είναι η ίδια η πολιτεία. Γιατί χωρίς πολιτεία δεν υπάρχει πολίτης. Και χωρίς πολίτη δεν υπάρχει πολιτισμός. Αυτή η αλληλένδετη σχέση έχει ρηγματωθεί με κομματικούς μηχανισμούς οι οποίοι έχουν φροντίσει τα τελευταία τουλάχιστον 200 χρόνια να διαιρέσουν, να χωρίσουν, να διασπάσουν μέχρι και να εχθρέψουν τους πολίτες μεταξύ τους. Αλήθεια, η πλατεία αυτή φτιάχτηκε με χρήμα δεξιό. Ο πεζόδρομος μήπως τον έφτιαξε χρήμα κεντρό. Η παραλία, η μαρίνα, μήπως το φτιάξαν οι αριστεροί. Στο νοσοκομείο όταν πάμε μας ζητούν εκλογικό βιβλιάριο για να μας περιθάλψουν. Όταν γράφετε τα παιδιά σας στο σχολείο, σας ρωτούν τι ψηφίζετε. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι το σύνολο της πολιτείας ζει, δημιουργείται, αναπτύσσεται, υπάρχει μόνο από τον πολίτη και πρέπει να επανέλθει στα χέρια τα δικά του. Είναι άδικο ο πολίτης να παράγει πλούτο και οι ιδιωτικές εταιρείες να κλέβουν την ίδια την ενέργειά του. Σήμερα, μετά από 43 χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν έχει βρεθεί ποτέ ένας κομματικός μηχανισμός, ένας ευρωβουλευτής των κομμάτων να μιλήσει στην Ελλάδα ποτέ ότι η Ελλάδα κατέβαλε 587 τόνους χρυσό ιδρυτικό κεφάλαιο σε λογιστικές μονάδες που η κάθε λογιστική μονάδα, τα λεγόμενα τότε ΕΚΙΟΥ, είναι 0,08 γραμμάρια χρυσού. Δεν βρέθηκε ποτέ ένας κομματικός μηχανισμός να πει ότι τρεις ανακεφαλαιοποιήσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στήχησαν στην Ελλάδα κάτι περισσότερο από 495 τόνους χρυσό πάλι σε λογιστικές μονάδες. Η Ελλάδα έχει καταβάλει στην Ευρώπη περίπου 1.080 τόνους χρυσό σε λογιστικές μονάδες γιατί είναι συνέτερος και ως συνέτερος έχει υποχρεώσεις, έχει και δικαιώματα. Ποτέ κανείς δεν μας τα ανέφερε αυτά γιατί θα αντιλαμβανόμαστε πολύ εύκολα ότι έχουμε δίκαια, ότι δεν είμαστε ο φτωχός συγγενής της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως θέλουν αυτοί να αισθανόμαστε εμείς σήμερα. Δεν μας έχει μιλήσει ποτέ κανείς ότι σύμφωνα με το κοινοπρακτικό που υπογράψαμε μπαίνοντας στην εμπορική κοινοπραξία που λέγεται Ευρώπη,
Δηλώσαμε ότι από το 87 και μετά θα καταβάλουμε τον φόρο προστιθέμενης αξίας εις το ακέραιο. Τι καταλαβαίνετε εσείς όταν μιλάει στο ακέραιο? Δεν ξέρω αν έχει τροποποιηθεί. Εγώ διαβάζω το συμφωνητικό που υπέγραψα. Στο ακέραιο σημαίνει ολόκληρο. Δηλαδή εγώ τους δίνω το 1/4 του τζίρου της χώρας και δεν μιλάει κανένας τόσα χρόνια, ούτε δήμαρχοι, ούτε βουλευτές, κανείς. Δίνω κάθε χρόνο 1,36% του ακαθάριστου εμπόριου προϊόντος τακτική εισφορά και έκτακτη εισφορά ό,τι μου ορίσουν. Τα δίνω. Αλλά εγώ καλοχύθηκα, είμαι 45 ετών και μεγάλωσα με την αντίληψη ότι η Ευρώπη μεταΐζει. Δεν αισθάνεστε κι εσείς το ίδιο? Γιατί? Γιατί μου δίνει περίπου 4,5 με 5 δισεκατομμύρια και εγώ τη δίνω το 1/4 του ακαθάριστου εμπόριου προϊόντος. Χάντρες για ηθαγενείς. Μας έβαλε, λέει, στις επιδοτήσεις και είδα μας πριμέρα στη Γεωργία. Εδώ προέρχομαι από αγροτική οικογένεια, καλλιεργούσαμε 17 χρόνια καπνό. 43.500 τόνους καπνό η Ελλάδα πριν την Ευρώπη, 20.000 τόνους το 16. Μας σώσαν οι επιδοτήσεις. Δεύτερη σε αλληλεία πριν την Ευρώπη, στη λεκάνη της Μεσογείου, 8η τώρα. Μας σώσανε οι ποσοστώσεις. Πετάγαμε, βλέπαμε διαφημίσεις, τα πετάμε ροδάκινα και τα φρούτα μας. Γιατί? Γιατί παρήγαμε περισσότερο από ό,τι μας επέτρεψε η Ευρώπη. Πετάγαμε το γάλα και θανατώναμε τα βοηδή, γιατί ενώ παρήγαμε 1,5 εκατομμύριο τόνους γάλα γελαδινό, η Ευρωπαϊκή Ένωση μας επέβαλε 780.000 και σφάξαμε 700.000 μάνες. Μας σώσανε οι επιδοτήσεις. Μετά άρχισαν να μας επιδοτούν να βγάλουμε τις ελιές. Μας επιδοτούν να βγάλουμε τα μπέλια. Και στη θέση τους μας επιδοτούν να βάλουμε φωτοβολταϊκά. Και μετά λένε ο Έλληνας δεν παράγει. Και μου κουνούν και το δάχτυλο. Ενώ όλοι αυτοί, σε συνεργασία με τα κομματικά παιδιά που στέλνουμε εκεί πάνω, συμφωνήσαν να μην παράγει ο Έλληνας. Και δύο Ευρωπαίος. Γιατί πανευρωπαϊκά η Ευρώπη 420.000 τόνους καπνό το 79, 160.000 καπνό το 2016. Το ίδιο συμβαίνει με τη ζάχαρη, το ίδιο συμβαίνει με τα φρούτα, το ίδιο συμβαίνει με την αλληλεία, το ίδιο συμβαίνει με τα πάντα. Ξέρετε γιατί? Γιατί το εγχώριο προϊόν θα μπορούσε να είναι φθηνό. Θα μπορούσα να το βρω και έξω από μηχανισμούς καρτέλ, βλέπε σούπερ μάρκετ. Θα μπορούσα να το βρω μεταξύ μας. Όμως πηγαίνουμε σε παγκόσμιο εμπόριο με συγκεκριμένα καρτέλ, βλέπετε τη CBC που είναι άμεσα συνδεδεμένη με την οικογένεια Μητσοτάκη, η οποία διαχειρίζεται σούπερ μάρκετ σε όλη την Ευρώπη, έχει αγοράσει με βάση την οικονομική κρίση. Αυτοί είναι οι επενδυτές. Διαλύσαμε τον Έλληνα επιχειρηματία για να μπορέσει να εξαγοράσει την επιχείρησή του μια πολυεθνική ανώνυμη, πάλι με δικά μου λεφτά, γιατί όλοι αυτοί παίρνουν δάνεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όπου η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δανείζεται με εγγύηση τον Ευρωπαίο πολίτη και μόνο. Άρα πάλι μόνο εγώ έχω χρήματα. Ο πολίτης. Βλέπουμε σήμερα να έχει αγοράσει το μεσό πρωτογενή τομέα και να αλλάζει τις τιμές στα ράφια κατά το δοκούν. Δεν την ενδιαφέρει την Ευρωπαϊκή Ένωση, που το λάδι στο ράφι χωρίς καινούργια παραγωγή αυξήθηκε 200%. Δεν την ενδιαφέρει. Δεν την ενδιαφέρει που έχω παροχημένα νοσοκομεία, που δεν έχω επιστημονικό προσωπικό, το διώξα στη μνημονιακή περίοδο και έχει φύγει στην Αγγλία, έχει φύγει στη Γερμανία.
όπου πραγματικά διαπρέπει. Δεν είναι τεχνικό το πρόβλημα. Είναι πολιτικό το πρόβλημα. Ο Δήμος έκοψε το ρεύμα. Γιατί πονάει. Πονάτε όλοι. Γιατί ο πολίτης πατάει στα πόδια του. Σας κοιτάει στα μάτια και ξέρει. Γνωρίζει. Και ήρθε η ώρα που θα σας δικάσει όλους. Η Ελλήνων Συνέλευσης, μετά από τόσα χρόνια λάσπης, πατάει στα πόδια της και σας κοιτάει στα μάτια. Να αντιληφθείτε ότι μόνο εσείς μπορείτε να αλλάξετε το μέλλον σας. Μόνο εσείς, χωρίς να περιμένετε τίποτα από κανέναν, γιατί όλοι τους είναι εξαγοράσιμοι. Με πάθη έχουνε πουλήσει την ψυχή τους μπροστά στην καλοπέρασή τους και ζυγίζουν το θάνατό μας γραμμάριο γραμμάριο, κιλό το κιλό, λες κι είμαστε ζώα. Σήμερα για άλλη μια φορά αποδείχθηκε σε όλους ποιος σκοτώνει τον Έλληνα άνθρωπο. Και ποιος είναι πραγματικά ο εχθρός του. Τέτοιες μικρές ψυχές είναι καταδικασμένες να ζούνε στην άβυσσο της λύθης. Καλούμε όλους τους πολίτες, όποιος ακούει με τα μάτια του νου, να αντιληφθεί πού ζει, ποιος τον σκοτώνει, ποιος τον δυναστεύει. Εμείς δεν νομοθετήσαμε ποτέ απέναντί σου. Δεν διαχειριστήκαμε δικό σου χρήμα. Πληρώνουμε με το δικό μας πλούτο αυτόν τον αγώνα. Για σένα, για το παιδί σου, για να μάθεις ότι είσαι ελεύθερος. Και ότι δεν πρέπει να επιτρέψεις σε κανέναν να δυναστεύει εσένα και τα παιδιά σου. Η ώρα που η πατρίδα φωνάζει και πάλι τα παιδιά της είναι τώρα. Και καλούμαστε όλοι να φανούμε αντάξιοι των προγόνων μας. Αν φουσκώνεις από περηφάνεια για τον Λεωνίδα, να φανείς αντάξιος του. Να σταθείς με σθένος απέναντι σε όλα αυτά τα κομματικά παιδιά που σήμερα διαχειρίζονται το δικό σου ρεύμα, τη δικιά σου πλατεία και δεν θέλουν εσύ να μάθεις πώς μπορείς να απελευθερωθείς. Αν ούτε τώρα καταλαβαίνεις, λυπάμαι. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα περισσότερο, μα και τίποτα λιγότερο από το να σε καλώ πάντα να έρθεις και να συστρατευθείς. Η Ελλήνων Συνέλευσης διαθέτει όλους αυτούς τους μηχανισμούς με τεράστια γνώση, ατσάλινη θέληση, μόνο ελληνική βούληση για να πάει στο Ευρωκοινοβούλιο και να θέσει τα πράγματα σε μία ελληνικότητα από τη βάση και να απαιτήσει
κάθε σεβασμό που ανήκει σε μας, τόσο για τα πνευματικά μας δικαιώματα, όσο και για τον πλούτο που απορρέει, τόσο από τις συμβάσεις, όσο και από έναν πλούτο τον οποίο ανέδειξε ο πρόεδρος μας ο Αρτέμης Σόρας. Και για άλλη μια φορά σας αποδεικνύεται ότι έχει δίκιο. Δεν φημώσαν τη Νέα Δημοκρατία που σε κλέβει 40 χρόνια στην κυβέρνηση. Δεν φημώσαν το Πασόκ που σε κλέβει 40 χρόνια στην κυβέρνηση. Ούτε το Κουκουέ, ούτε το ΣΥΡΙΖΑ δεν φημώσαν το Βελόπουλο που σε πούλησε στο πρώτο μνημόνιο. Παρά μόνο το Σόρα φημώνουνε και την Ελλήνων Συνέλευσης, γιατί είναι ο μόνος που λέει την αλήθεια. Έλα λοιπόν, 9 Ιουνίου, ανασκουμπό σου, μάζεψε όσο θάρρος έχεις, μην νιώθεις μόνος και έλα και συστρατεύσου. Φέρε την ίδια σου την ύπαρξη και ψήφισε Ελλήνων Συνέλευσης, γιατί είναι μοναδική φωνή που μπορεί και μόνη της. Είναι αυτοδύναμη, είναι αυτόφωτη, είναι αυτοκινούμενη και το μόνο που της λείπει είσαι εσύ, αδερφέ μου. Ελλήνων Συνέλευσης, μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Αυτό να το θυμάστε.